Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνω μια τηγανιά με χοιρινό κρέας. Έχω εδώ το κρέας κομμένο σε κομμάτια και για να κάνω την τηγανιά θα χρειαστώ ένα τηγάνι. Βολεύει να υπάρχει ένα βαθύ τηγάνι, εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα wok. Μπορούμε να το μαγειρέψουμε και σε μια αντικολλητική κατσαρόλα, απλά τότε δεν θα είναι τηγανιά, θα είναι κατσαρολιά. Αλλά στη γεύση δεν θα έχει ιδιαίτερη διαφορά. Βάζω λοιπόν το κρέας στο τηγάνι, προσθέτω λίγο ελαιόλαδο και τα ανακατεύω καλά, να πασαλιφθούν καλά όλα τα κομμάτια με το λάδι. Τώρα θα ξεκινήσω το ψήσιμο και αυτό που προσέχω εδώ είναι να ψηθούν όλα τα κομμάτια από όλες τις πλευρές. Δηλαδή τα ανακατεύω, τα αναποδογυρίζω και γενικά φροντίζω να ψηθεί καλά το κρέας. Καθώς ψήνεται αλλάζει χρώμα, οπότε φαίνεται εύκολα αν κάποιο κομμάτι δεν έχει ψηθεί σε κάποιο σημείο. Εδώ βλέπουμε τα υγρά που βγάζει το κρέας την ώρα που ψήνεται, οπότε ουσιαστικά τώρα αρχίζει να βράζει στο ζουμί του. Σε αυτή τη φάση θα προσθέσω αλατοπίπερο και θα το ανακατέψω. Τώρα σε αυτό το σημείο έχει ψηθεί το κρέας και θα προσθέσω χυμό λεμονιού για να κάνω την τηγανιά λεμονάτη. Ίσως ορισμένοι έχουν ένσταση εδώ, ότι δηλαδή το λεμόνι θα σκληραίνει το κρέας, οπότε μπορούμε και να το παραλείψουμε αυτό το σημείο και να αφήσουμε το χυμό λεμονιού για το σερβίρισμα. Ανακατεύω λίγο ακόμα το κρέας και σβήνω το μάτι της κουζίνας. Το αφήνω 2-3 λεπτά να ξεκουραστεί και σερβίρω την τηγανιά. Στο σερβίρισμα, επειδή εμένα μου αρέσει το λεμόνι, παρόλο που έβαλα και πριν, θα βάλω και τώρα στο πιάτο λίγο επιπλέον χυμό λεμονιού. Επίσης, θα προσθέσω και λίγη ρίγανη και είμαστε έτοιμοι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.